Υπάρχουν ακόμα κάποιοι, αλλά όλα τα δεδομένα είναι εκεί. Έχεις πολύ ψυχρό χειμώνα στη Βόρεια Αμερική και τον Καναδά, πολύ θερμό καλοκαίρι στην Αυστραλία και πληθώρα άλλων καιρικών φαινομένων, τα οποία πρακτικά τι σημαίνει? Ότι αυτή η μεγάλη συμφωνία που έχει γίνει σε παγκόσμιο επίπεδο πιθανότατα να μην είναι αρκετή, αναφέρομαι για το 2050. Mm. Πιθανότατα πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα. Να λέγανε οι επιστήμονες ότι πλέον δεν λέμε για 10 χρόνια, μιλάμε τώρα πρέπει να γίνει κάτι, θα την πατήσουμε. Ακριβώς. Νομίζω ότι συμμερίζονται πλέον όλο και περισσότεροι άνθρωποι την αγωνία να κινηθούμε πιο γρήγορα από αυτό το οποίο έχουμε συμφωνήσει παγκοσμίως. Η Ευρώπη είναι φυσικά πολύ μπροστά, γιατί έχει αποδεχτεί το 2050 καθόλου ρήπους, μηδέν. Αυτός είναι ο στόχος της Ευρώπης. Πλέον οι εναγώνιες φωνές δηλώνουν ότι μάλλον πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα από αυτό το οποίο συμφωνήσαμε πριν από λίγο καιρό. Αν σας πω ότι δύο εικόνες έρχονται στο μυαλό μου, δεν λέω για τα ακραία καιρικά φαινόμενα που τα λέμε πια ακραία και μου θυμίζει σαν τις ειδήσεις που λέμε για το μολόχο της ασφάλτου. Πια δηλαδή περνάει και έτσι. Πέθαναν οι άνθρωποι, πέθαναν οι άνθρωποι. Την Κρήτη βλέπω, που είστε. Διαβάζω όλο πιο επισταμένο ότι μην τη δούμε ερημοποιημένη. Και τη Χαλκιδική βλέπω, Υπουργέ. Γιατί είδα το πρόσφατο στη Βραζιλία. Και τις καταγγελίες, τις ξέρετε, του Δημάρχου, κάναμε θέμα σε αυτό το κομμάτι. Βοράς, Νότος. Τώρα εδώ είναι θέμα δικού σας χαρτοφυλακίου. Για μεν την Κρήτη νομίζω ότι έχει γίνει ένα μεγάλο βήμα, γιατί άρχισαν αρκετές μελέτες, πολύ συγκροτημένες, για να δουν την πραγματικότητα του φαινομένου, αν υπάρχει, πόσο υπάρχει, και τις συνέπειες και τι μέτρα πρέπει να ληφθούν. Για τη Χαλκιδική θα κάνουμε τη συζήτηση και στη Βουλή, που έχω ερώτηση. Χρειάζεται αυστηροποίηση των κανόνων, δεν σημαίνει ότι μπορεί να φτιάχνουμε φράγματα. Γιατί παίρνουν συνέχεια προς άδειες. Γιατί παίρνουν συνέχεια προς Έλληνες άδειες. Είναι, από ένα σημείο και πέρα, πρέπει όλοι να έχουμε συνέστηση ότι είναι θεσμικά τα πράγματα. Έχουν μια διαδικασία την οποία κινήσει με βάση την νομοθεσία. Δεν μπορεί κάποιος να κινείται εκτός νομοθεσίας. Τα πράγματα τα οποία αμφισβητούνται καταλήγουν σε κάθε διοικητική πράξη. Υπάρχουν προσφυγές από εδώ ή από εκεί, καταλήγουν και παίρνουν και δικαστική υπόσταση, συνήθως από το ΣΤΕ. Και σε αυτό το πλαίσιο κινούμαστε και εμείς. Ένα τελευταίο για τη Χαλκιδική. Θέλω να ρωτήσω αν είναι αντιφατική η πολιτική των ανθρώπων του ΣΥΡΙΖΑ, των αγωνιστών της αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων ανθρώπων της Χαλκιδικής στην Ιερισσό. Εμάς που πήγαμε εκεί τότε και μου κάνανε κριτική γιατί δουλειά είχα εσύ ένας Αθηναίος εκεί. Μα ήταν θέμα και ήμουν εκεί. Αυτό είναι αντιφατικό με τη σημερινή πολιτική. Δηλαδή, ή κάναμε λάθος τότε, κάνω αυτοκριτική. Ή κάνω λάθος τώρα που είμαι επιφυλακτικός και κριτικός απέναντί σας. Δεν υπάρχει τίποτα αντιφατικό. Είναι ένα θέμα στο οποίο έχουν τοποθετηθεί και η τοπική κοινωνία και ευρύτερα ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Και είναι επίσης ένα θέμα το οποίο από την πλευρά της κυβέρνησης κινείσαι στα όρια. Έχεις μια σύμβαση, δεν μπορεί κανείς μπορεί να το αφισβητήσει αυτή, κληρονομημένη από το παρελθόν, την οποία προσπαθεί να συζητήσεις και να αναθεωρήσεις ή να προσαρμόσεις με βάση τα δεδομένα. Ένα ζήτημα που κοίταγα είναι ότι γενικώς δεν είχαμε και αυτό που λέμε πολιτική στο μετάλλευμα στην χώρα. Δηλαδή, τι βγάζει αυτή η χώρα, τι θέλει να βγάζει αυτή η χώρα, πού να βγάζει, γιατί εκτός από το ένα κομμάτι το οικολογικό που το καταλαβαίνουν οι τηλεθεατές όλοι, υπάρχει και ένα μεγάλο κομμάτι, ένας ανθρώπινος πληθυσμός, ο οποίος δουλεύει με την πέτρα, δουλεύει στο μεταλλείο, είναι τεχνογνωσία, στο λαύριο μένω. Καταλαβαίνω τι σημαίνει αυτό. Υπάρχει αυτό που λέμε στρατηγική, τι θέλουμε να βγάζει αυτή η χώρα, τι μπορεί να βγάζει αυτή η χώρα και ποια είναι τα αντισταθμιστικά, σαν γενικότερη πολιτική για να δουλεύουν και οι μεταλλεργάτες. Να δουλεύουν αυτό που λέμε το προλεταριάτο, η εργατική τάξη. Χωρίς να πεθαίνει. Δεν υπάρχει θέση ότι κατά των μεταλλείων γενικά. Είναι μια δραστηριότητα η οποία οφείλουμε, έχει πλέον αυτό που αλλάξαμε. Είναι, φτιάξαμε ένα καινούριο ενιαίο νόμο για όλη την εξορυχτική δραστηριότητα, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός νόμος γιατί βάζει τους κανόνες. Και έρει αυτό το καθεστώς της αποσπασματικότητας που
κουβαλούσαμε για αρκετά χρόνια. Δεν υπήρχε ενιαίο εθνικό σχέδιο και ενιαίος κανόνας νόμος με τον οποίο να μπορούμε να κρίνουμε τα πράγματα. Αυτά τα θεραπεύσαμε. Εγώ πιστεύω ότι έχει προοπτικές η Ελλάδα, έχει ένα σημαντικό πλούτο, έχει το Μάρμαρο και πολλές άλλες εξορυχτικές δραστηριότητες που είναι διεθνούς εμβέλειας. Η περιβαλλοντική νομοθεσία πλέον είναι η ευρωπαϊκή, δεν παρεκκλίνουμε το στελάχιστο από την νομοθεσία αυτή. Νομίζω ότι συντεταγμένα μπορούμε να χειριστούμε και αυτό το τομέα. Κυρίες και κύριοι, πριν από 20 μέρες παρακολούθησα μία ομιλία του κ. Σταθάκη στο εμπορικό επιμελητήριο στο κέντρο της Αθήνας και πρέπει να σας πω ότι πήγα με πολλά ερωτηματικά να δω τι θέλει να πει. Δηλαδή, τι σχέση έχει το γλωσσικό ζήτημα με την ανάπτυξη και τις πρέσπες. Το φέρνω λοιπόν αυτό να το μοιραστώ, διότι για μένα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το αν συμφωνώ ή όχι θα το είναι δικό μου θέμα και δικό σας θέμα μετά να κρίνει το καθένας. Αλλά το φέρνω σαν ερώτημα αυτό. Νομίζω ότι αξίζει να το μοιραστώ, γιατί εκεί είμαστε 200-300 άνθρωποι, εκεί ας το πάμε. Τι σχέση μπορεί να έχει το γλωσσικό ζήτημα με την ανάπτυξη και το εθνικό συμφέρον, αλλά και με την ιστορία? Η απάντηση είναι, εάν κάποιος δεν θεωρούσε ότι το θέμα της οικονομικής ανάπτυξης είναι κάτι που δεν σχετίζεται, θα έπρεπε να εξηγήσει γιατί ο τρόπος που επέλεξαν οι άνθρωποι τι γλώσσα θα μιλούν στα Βαλκάνια. Και χρησιμοποιώ χαρακτηριστικά το παράδειγμα των Σερβοκροατικών, όπου οι Κροάτες και οι Σέρβοι το 1850 αποφάσισαν να φτιάξουν μια κοινή γλώσσα. Και επειδή προερχόντουσαν από διαφορετικούς κόσμους, λατινικό και κυριλικό, έφτιαξαν μια κοινή γλώσσα με διαφορετικό αλφάβητο. Οι Κροάτες το γράφουν λατινικά, ίδια γλώσσα. Και οι Σέρβοι το κάνουν κυριλικό. Τι σήμαινε αυτό? Αυτό ήταν μια κεντρική ιδέα. Εγώ το έχω ζήσει αυτό, γιατί εδώ είχαμε τη Φωνή της Ελλάδας και είχαμε 15-20 γλώσσες, μεταφραστές δηλαδή που δουλεύαμε, και υπήρχε μια γλώσσα, τα Σερβοκροάτικα. Σερβοκροάτικα. Αυτό από πίσω είχε μια... Φιλότας Γιαννότας ήταν ο συνάδελφός μας, ο οποίος δεν ζει πια, που έκανε τις μεταφράσεις και σε κεντρικό επίπεδο. Η τοποθέτηση αυτή τότε των δύο αυτών ισχυρών εθνών ήταν ότι το μέλλον το έχουν τα εθνικά κράτη, τα οποία είναι μεγάλα. Ότι έχουν μεγάλη εθνική αγορά, μεγάλη εθνική οικονομία. Δεν υπάρχει μέλλον για μικρά κρατήδια, καρικατούρες. Άρα η ιδέα που κυριάρχησε ήταν ακριβώς αυτή. Αυτή την ιδέα, η οποία κυριάρχησε για 1,5 αιώνα και δείχνει ότι το γλωσσικό ζήτημα δεν είναι αθώο. Ίσα-ίσα που είναι η βάση πάνω στην οποία συγκροτούνται και τα εθνικά κράτη, άρα η ιδέα της Γιουγκοσλαβίας είναι τόσο παλιά και στηρίζεται πάνω σε αυτή. Και άρα το γλωσσικό ζήτημα έχει σχέση με την ανάπτυξη, γιατί φτιάξαμε όλες τις γλώσσες μας με την επαύριο της Γαλλικής Επανάστασης, σύγχρονες όλες οι γλώσσες που μιλάμε στον κόσμο. Το γλωσσικό ζήτημα ήταν μέρος του εθνικού ζητήματος και του τρόπου με το οποίο φτιάχτηκαν τα σύγχρονα εθνικά με κράτη. Με τη Συμφωνία των Πρεσπών λύνεται κομμάτι του παζλ ή απελευθερώνει ζητήματα? Νομίζω ότι στο γλωσσικό ζήτημα των γειτόνων μας, η μακεδονική σλαβική γλώσσα, η οποία ήταν μια προσπάθεια από την αρχή, από το 1870, των γειτόνων μας να διαφοροποιηθούν από τη Βουλγαρία, η οποία διεκδικούσε ότι είναι βουλγάρικη γλώσσα. Άρα ήταν ένα απόσπαστο κομμάτι της γλωσσικής τους προσπάθειας για να διαφοροποιηθούν από τη Βουλγαρία. Και συνεπώς η μακεδονική σλαβική, η οποία ολοκληρώθηκε το 1945 ως γλώσσα κατεστημένη, και από την πλευρά της Ελλάδας, εμείς σιωπηλά ή πιο ηχηρά, θεωρούσαμε ότι είναι υπαρκτή γλώσσα διακριτή από τη βουλγαρική, διότι αλλιώς θα ευνοούσε την ιδέα της Μεγάλης Βουλγαρίας, που ταλάνισε πολύ τα Βαλκάνια μέχρι και τους Βαλκανικούς πολέμους. Και αυτό που λέει ο κ. Μητσοτάκης, ότι ενδεχομένως μας δημιουργήσει θέμα μειονοτικό στην Ελλάδα. Το μειονοτικό θέμα απαντιέται όχι από το γλωσσικό. Απαντιέται από τον τρόπο με τον οποίο έγιναν αλλαγές στα δύο συνταγματικά άρθρα των γειτόνων μας, όπου δεν χρησιμοποιούσαν τον όρο ομογένεια, που χρησιμοποιούμε εμείς και όλα τα συντάγματα τα ευρωπαϊκά, και υπονοούσαν ότι μπορεί να υπάρχουν μειονότητες εκτός συνόρων. Αυτό
Η μη ύπαρξη μειονοτήτων απαντιέται συνταγματικά. Δεν είναι γλωσσικό το ζήτημα. Δεν έχει σχέση με τη γλώσσα. Συνεπώς, το κατοχύρωση το ότι δεν υπάρχουν μειονότητες έγινε με την αναθεώρηση των δύο άρθρων. Χρησιμοποιούν τον όρο ομογένεια, άρα Έλληνες υπάρχουν σε πολλές χώρες του κόσμου, λένε ομογενείς, δεν συγκροτούν μειονότητες. Το έκαναν οι γείτονές μας και νομίζω ότι ήταν πολύ δίκαιο και το ελληνικό αίτημα για να μην υπάρξει καμία αμφισβήτηση στο μέλλον και για να... Κύριε Υπουργέ, σε ό,τι αφορά τώρα στη συμφωνία αυτή καθεαυτή και στο κομμάτι που σας αφορά και μας αφορά όλους, που είναι, μας αφορά γιατί είμαστε πολίτες, που αφορά και σε επενδύσεις αλλά και στο θέμα των, της μεταφοράς ενέργειας και εξαγωγής και μεταφοράς ενέργειας, τι παιδί ανοίγει, τι πόρτες ανοίγει ή τι πύλες ήταν κλειστές και ανοίγουν? Τρεις πύλες ήταν κλειστές και άνοιξαν. Εμείς θέλουμε ηλεκτρική διασύνδεση με τους γείτονες. Θέλουμε διασύνδεση φυσικού αερίου, νέο αγωγό φυσικού αερίου, όπως αυτούς που έχουμε ή που χτίζουμε, Ελλάδα, Βουλγαρία, Σερβία κτλ. Να υπάρξει και με τους γείτονες. Και φυσικά ο αγωγός πετρελαίου που υπάρχει από την Θεσσαλονίκη στα Σκόπια και τον οποίο θέλουμε να επανεκκινήσουμε. Άρα μιλάμε για πλήρη διασύνδεση των αγορών μας σε όλες τις μορφές ενέργειας, το οποίο θα ανοίξει φυσικά τεράστιους δρόμους, διότι θα ενοποιήσει τις αγορές μας, θα επιτρέψει αμοιβαία επενδύσεις και θα είναι προς όφελος. Αυτό θα έλεγε ένας κομμουνιστής συμπαθής, ότι αυτό είναι ένα ωραίο παιχνίδι των εταιριών και των συμφερόντων, αλλά αυτό τι αποτύπωμα θα έχει αυτό που λέμε στο λαϊκό σπίτι? Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Το αν φτιάξουμε ένα φυσικό αγωγό αερίου, το οποίο το φτιάχνουν δύο κρατικές εταιρείες, ξαφνικά μειώνεται το κόστος πρόσβασης που έχουν οι γειτονές μας στις τιμές του φυσικού αερίου και ανάποδα, δηλαδή αν η κατάσταση ευνοεί εκεί, διευκολύνει την πρόσβαση φυσικού αερίου στους δικούς μας καταναλωτές. Άρα η απάντηση είναι αμοιβαία υποφελής, το θέλουμε. Η μη ύπαρξή του επιβαρύνει και τις δύο πλευρές χωρίς λόγο. Άρα είναι ένα έργο και βιώσιμο και μεγίστης σημασίας. Τα Βαλκάνια θα διασυνδεθούν και ο ενιαίος ευρωπαϊκός τώρα χώρος που σιγά σιγά διαμορφώνεται θα δημιουργήσει τεράστια ωφέλη προς όλες τις πλευρές. Έχουν πυκνώσει τα δίκτυα, τα ενεργειακά, είναι πολύ μεγάλες οι διασυνδέσεις των χωρών. Δεν σας κρύβω ότι σε λίγα χρόνια σκεφτόμαστε όλοι ότι θα φτάσουμε στο επιθυμητό επίπεδο να υπάρχει μια περιφερειακή αγορά ενέργειας στα Βαλκάνια, τα οποία θα είναι... Αυτό δημιουργεί θέματα ή προοπτικές για το αζέρικο αέριο? Το αζέρικο αέριο, όπως ξέρετε, περνάει από την Ελλάδα μέσω του ΤΑΠ και φτάνει στην Ιταλία. Η συντριπτική πλειοψηφία του αζέρικου αερίου είναι κλεισμένη από την Ιταλία. Θα παίρνουμε κι εμείς, ανοίξαμε 4 διόδους για να έχουμε πρόσβαση στη Βόρεια Ελλάδα. Αλλά πάει Ιταλία. Αλλά ο κύριος όγκος είναι κλειδωμένος. Για αρκετά χρόνια τα συμβόλαια έχουν κλειδώσει προς την πλευρά της Ιταλίας. Συνεπώς, η απάντησή μου είναι ότι συμμετέχουμε, έχουμε τεράστιο όφελος, αλλά το αζέρικο έχει κύριο προορισμό την Ιταλία. Υπουργέ, έτσι όπως πάνε τα πράγματα και σύμφωνα με τις νέες έχουμε εξέλιξη, γιατί υπογράφει και στο ΝΑΤΟ, μπήκε η υπουργοδομού μέσα, που θα λέγεται και Βόρεια Μακεδονία σε λίγο, όπως το είπανε, προς το παρόν λέγεται Μακεδονία, να το πούμε αυτό στους τηλεθεατές. Αυτό σημαίνει ότι με την κυβέρνηση της αριστεράς επαναδιατυπώνεται το σύνθημα του Κωνσταντίνου Καραμαλή «Ανήκομαι εις τη Δύση». Κοιτάξτε, είναι... Χαριτωμένο ήταν αυτό που είπαμε. Χαριτωμένο. δεν υπάρχει παρά μικρή αμφιβολία ότι είμαστε σε ένα κομβικό σημείο. Ανήκουμε στη Δύση, αναμφίβολα. Γιατί κόβονται λίγο οι Ρώσοι πια, δηλαδή παίζουν στην άλλη μπάντα. Ναι. Τουρκία και Ιράν. Δεν αμφισβητήθηκε ποτέ, γιατί όπως ξέρετε και πριν από την Ελληνική Επανάσταση όλες οι οικονομικές και πολιτικές διασυνδέσεις με τη Δύση ήταν, άρα δεν υπάρχει αμφισβήτηση από αυτού. Όπως δεν υπάρχει όμως αμφισβήτηση και για άλλα δύο θέματα, ότι έχουμε ένα προνομιακό ρόλο στη Μέση Ανατολή που δεν τον έχουν
άλλες χώρες που ανήκουν στη Δύση και έχουμε και μία σταθερή ιστορικά σχέση με τη Ρωσία και με άλλες δυνάμεις που επίσης είναι ένας ειδικός ρόλος τον οποίο κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει. Αυτό τώρα είναι ή αντιφατικό ή είναι κέντημα. Δηλαδή, πόσο ο Γιώργος Σταθάκης, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσακαλώτος, ο ίδιος ο Τσίπρας, όποιος. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η αριστερά, είχε μια πάγια θέση υπέρ του πανεστελνιακού λαού και Ντυλάρης, κλειδώνης, συμμαχής, με μια χώρα η οποία δεν μπορώ να πω ότι ήταν πολύ εντάξει στο επίπεδο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο πώς έχει χειριστεί το θέμα το Παλαιστινιακό. Αυτό. Η απάντησή μου είναι... Καλά, δεν είναι μόνο, είναι και η Κύπρος, είναι και η Αίγυπτος. Ναι, είναι, ναι. Αλλά εγώ λέω για το... ένα παράδειγμα για το οποίο αισθάνομαι πάρα πολύ άνετα και καταδεικνύει και αυτό. Πριν από τρεις εβδομάδες φτιάξαμε στο Κάιρο, στην Αίγυπτο, για πρώτη φορά το Gas Forum της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, στο οποίο ήταν η πρώτη φορά που ήμασταν εμείς, η Αίγυπτος, η Κύπρος, το Ισραήλ, η Ιορδανία και η Παλαιστινιακή Αρχή. Α, και, και η Παλαιστινιακή Αρχή. Για ένα ενεργειακό λοιπόν θέμα, ο οποίος είναι ο συντονισμός όλων μας στο θέμα του φυσικού αερίου, στην ευρύτερη περιοχή αυτή. Αυτό δεν το γνωρίζω, αλήθεια. Ναι. Και η Ιταλία, εμείς λοιπόν όλες οι χώρες αυτές και η Παλαιστινιακή Αρχή, το οποίο δείχνει ότι εμείς είμαστε σταθερά προσανατολισμένοι στη μόνιμη λύση, σε όλους τους τόνους το έχει υπογραμμίσει και ο Αλέξης Τσίπρας και όλοι, ότι είμαστε σταθερά υπέρ της λύσης των δύο κρατών κτλ. Κτλ. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις με το Ισραήλ και συνεργαζόμαστε. Αυτό είναι λύση πάρα πολλά θέματα με άριστες σχέσεις. Από την άλλη μεριά, είναι σαφής και η τοποθέτησή μας. Το χρησιμοποιώ ως παράδειγμα πρόσφατο και δείχνει ότι από κοινού υπάρχει ένα πεδίο στο οποίο μπορούμε να πατάμε. Θα έρθω στη ΔΕΗ. Η εταιρεία δέχεται πάρα πολλές επιθέσεις. Μερικές δέχεται και κάτω από προσωπική που και κάτω από την μέση. Δεν ξέρω αν έχετε πάρει χαμπάρι, ότι βγαίνουν εταιρείες και λένε γεια σας, είμαστε από την εταιρεία Αδίνα και έχουμε πληροφορηθεί ότι θα αυξηθεί το τιμολόγιο. Θέλετε να αλλάξετε πάροχο. Έχει πέσει την αντίληψή σας. Έχει πέσει και σε εσάς. Ωραία. Η πρώτη ερώτηση λοιπόν είναι αν θα έχουμε αύξηση του τιμολογίου. Δεύτερο ερώτηση είναι να τα απαντήσετε όλα μαζί. Τι θα γίνει με την ρευματοκλοπή και όσους θέλουν να έρθουν σε μια συνεννόηση με την εταιρεία για να τελειώσει και αυτή η ιστορία της παρανομίας και μέσα από άλλες εταιρείες. Δεν με αφορά, να κλείσει όμως. Δύο, με τα φτωχά νοικοκυριά. Αλλά στο κάτω γραφείο είναι όλοι φτωχοί μας εδώ, κύριε Σταθάκη. Όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης, το 18% μόνο μπορεί να πληρώνει τέτοιους φόρους. Μάλιστα. Να ξεκινήσω. Η ΔΕΗ προφανώς είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο, διότι είναι μια εταιρεία η οποία στηρίζεται πολύ στο λιγνίτι. Είναι ο πυλώνας όμως του ενεργειακού μας συστήματος και η ασφάλεια του ενεργειακού μας συστήματος και μεταβαίνουμε μέχρι το 2030 σε ένα κόσμο που θα έχει ενεργειακά, θα παράγουμε αντί για 30% που είναι ο λιγνίτης, θα παράγουμε με 17% και ο κύριος όγκος θα είναι η ΑΠΕ. Για να ανανεώσουμε τις πηγές ενέργειας, που ήταν το 57% της ενέργειάς μας. Άρα η ΔΕΗ θα μεταμορφωθεί, θα αλλάξει και τη στρατηγική της, θα επεκταθεί στις ΑΠΕ, θα παίξει ένα και διαφορετικό ρόλο στην αγορά. Θα παραμείνει ο πυλώνας και αυτό θέλει και η κυβέρνηση. Τώρα για τα τιμολόγια της ΔΕΗ. Το ρεύμα με βάση την Eurostat έχει μειωθεί δύο διαδοχικές χρονιές η τιμή του στην Ελλάδα για δύο λόγους. Πρώτον, επειδή η ΔΕΗ κάνει εκπτώσεις 15% στους συνεπείς καταναλωτές και δεύτερον, γιατί υπάρχει ανταγωνισμός στην αγορά με τις ανταγωνιστικές εταιρείες, άρα τα τιμολόγια έχουν μειωθεί. Κατά τη γνώμη μου, δεν υπάρχει θέμα αύξησης των τιμολογίων. Αυτές οι ανταγωνιστικές εταιρείες έχουν δικά τους δίκτυα ή πάνω στις ΔΕΗ παίζουν? Όλα είναι ΔΔΕ και ΑΔΜΙΕ, δεν υπάρχουν άλλα δίκτυα. Ναι. Τι παρέχουν, τέλος πάντων, αυτό μια άλλη κουβέντα για την προηγούμενη κυβέρνηση. Τα δίκτυα τα κρατήσαμε δημόσια, όπως ξέρετε, και το ΑΔΜΙΕ που μπήκε στρατηγικός επενδυτής, το 51% έμεινε στο κράτος με επιλογή της κυβέρνησης, γιατί ήταν να ιδιωτικοποιηθεί πλήρως. Όχι, η στρατηγική της κυβέρνησης είναι απλή.
και στις αποκρατικοποιήσεις. Τα δίκτυα τα ξεχωρίσαμε από παντού και τώρα στη ΔΕΠΑ θα τις σπάσουμε σε δύο, στα δίκτυα και στο εμπορικό κομμάτι. Τα δίκτυα θα παραμείνουν υπό δημόσιο έλεγχο. Άρα είναι σαφές αυτό. Τώρα, τα φτωχά νοικοκυριά που με ρωτήσατε, εμείς αυξήσαμε το κοινωνικό τιμολόγιο στο 70% έκπτωση για αυτούς που παίρνουν εισόδημα κοινωνικής αλληλεγγύης. Άρα για 300.000 νοικοκυριά το πήγαμε από 30% σε 70% για να μπορούν. Mm. Και φτιάξαμε και το Ταμείο Επανασυνδέσεων για αυτούς που χάναν το κοινωνικό τιμολόγιο και όπου στη συνεργασία με τους Δήμους εντοπίζουμε όντως τα ειλικρινή νοικοκυριά και πληρώνουμε και ό,τι χρωστάνε στη ΔΕΗ για να επανασυνδεθούν. Mm. Με αυτό αντιμετωπίσαμε τα προβλήματα, τα ακραία που είχαν εμφανιστεί, κεριά και διάφορα άλλα φαινόμενα. Ένα τελευταίο που δεν μας συμφέρει, αλλά μπορεί και να μας συμφέρει για την ΕΡΤ Μιλώ. Εγώ έχω τρία σπίτια. Τρία ρολόγια. Δεν έχω τρία σπίτια. Έχω τρία ρολόγια. Ένα ρολόι που έχω. Τίμιο στο, πώς το λένε, εκεί που έχω τη στάνη, γιατί πρέπει να έχω ένα, το σπίτι μου και τρεις φορές έρθει θα πληρώνω. Τρεις φορές δημοτικά τέλη θα πληρώνω. Λέω για τα γύρω-γύρω που ουσιαστικά φωτογραφίζουν μια δυσαρέσκεια για τη ΔΕΗ, που δεν τη αναλογεί. Προσέξτε, είμαι υπέρ του ανταποδοτικού τέλους της ΕΡΤ. Ασυζητητή και αδιαπραγμάτευτο. Απλώς λέω αυτό το κομμάτι με το ρολόι και τέλος. Ρολόι και τέλος. Αν στο ένα έχετε αγροτικό, άρα πολύ μειωμένο, στο άλλο είναι κατοικία και έχετε διαφορετικό τιμολόγιο, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα από αυτό. Αν είναι ομοιογενή αυτή τη χρήση, δεν ξέρω, μπορεί κάπως να ρυθμίζεται. Mm. Δεν τη χαλάει την εικόνα πάντως της ΔΕΗ αυτό ότι μια σειρά από φορείς. Η ΔΕΗ έχει όμως, ξέρετε, έχει και διαφορετικά ρολόγια, διαφορετικά τιμολόγια, έχει, στηρίζει πολύ αγρότες, βιομηχανικές δραστηριότητες, επαγγελματίες, έχει διαφορετικά συστήματα που όλα πρέπει να γίνονται. Υπουργέ, αυξήθηκε να το πω σε εισαγωγικά, η χρηματιστηριακή αξία του ΑΔΜΙΕ. Πώς πάει δηλαδή, χρηματιστηριακή εισαγωγικά λόγια δεν είναι. Ναι, δηλαδή η αξία σε ό,τι αφορά δηλαδή από τότε που αποσπάστηκε από τη ΔΕΗ, πήρε μια υπεραξία. Πήρε υπεραξία για δύο βασικούς λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι με το που αποσπάστηκε πήρε ένα μπόνους χρηματιστηριακά επειδή θεωρήθηκε ότι... Και ο δεύτερος είναι επειδή ο ΑΔΜΙΕ ουσιαστικά με τις διασυνδέσεις των νησιών που κάνει όλα τα προγράμματα, τέλειωσε τις Κυκλάδες, την πρώτη φάση θα ακολουθήσουν άλλες δύο, ξεκίνησε το έργο της Κρήτης, τη Πελοπόννησο, σε 18 μήνες θα είναι έτοιμο και έχει και τη μεγάλη διασύνδεση Αττική Κρήτη που επίσης μεγάλο. Τι, πρακτικά τι σημαίνει αυτό, ότι ο ΑΔΜΙΕ το 2022-2023 θα είναι ακριβώς διπλάσιος σε σχέση με τον ΑΔΜΙΕ όπως ήταν πριν από δύο χρόνια, που είχε μόνο τα χερσαία δίκτυα δηλαδή. Mm. Άρα είναι μια τεράστια διπλασιασμός εταιρείας, πολύ μεγάλης αξίας πλέον και νομίζω ότι θα είναι... Με ρωτά τηλεθεατρία από τα Χανιά αν θα ανοίξουν οι δασικοί χάρτες στο Χανίων για όσους δεν πρόλαβαν να κάνουν αντίρρηση. Την ενδιαφέρει τα Χανιά, αλλά γενικώς το λέω. Την άλλη μεθεπόμενη Δευτέρα έχει εκδήλωση για τους δασικούς χάρτες. Mm. Θα ξανανοίξει για όσους δεν πρόλαβαν. Νομίζω ότι δεν είναι θέμα του Φάμελου, αλλά υπάρχει ειδική εκδήλωση. Νομίζω ότι μεθεπόμενη Δευτέρα ακριβώς που θα απαντήσει αν υπάρχουν θέματα και ποια είναι αυτά. Για τις ρυθμίσεις της ΔΕΗ, σας ρώτησα για το 19. Για τις ρυθμίσεις της ΔΕΗ για το 19, αν θα έχουμε πρωτοβουλία δηλαδή. Περιμένουμε. Έχει προχωρήσει ήδη κάποιες συζητήσεις. Θα υπάρχουν κάποιες πρωτοβουλίες, διότι μπαίνουμε στην περίοδο. Mm. Από την άνοιξη και μετά που θα πρέπει να υπάρχουν ή ρυθμίσεις ή κάποιες συνενετικές λύσεις γιατί όντως θα υπάρξει πρόβλημα. Πέρυσι κάπως εντάθηκε το καλοκαίρι. Ωραία. Στο κλείσιμο τώρα της κουβέντας θα πάω και λίγο εδώ. Τι είπες, Κωστή? Το ίδιο πράγμα που με τώρα μιλά. Ναι, λέει ο Κώστας, ο Κωνσταντέλος, έμπειρος. Παλιά καραβάνα. Θα προκάνουμε, λέει, μέχρι τον Οκτώβριο, Υπουργέ. Η συνοπτική απάντηση είναι ναι, για πολλούς και προφανούς λόγους. Και γιατί σώνει και καλά τον Οκτώβριο, τι είναι αυτό τώρα, σαν να σας έχει γίνει μια έμμονη ιδέα. Μάη, ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης την ημερομηνία των εκλογών, 26 Μαΐου. Η κυβέρνηση πήρε ψήφο εμπιστοσύνης. Η αντιπολίτευση δεν μπορεί να τρέψει η κυβέρνηση, δεν μπορεί να κάνει μορφή.
δεν θα βρει 151. Εμείς κάναμε και το θετικό βήμα. Είπαμε, πήγαμε στη Βουλή και λέμε, έχουμε ψήφο εμπιστοσύνης. Ναι, είπε η Βουλή. Άρα αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση προχωράει κανονικά. Παρακάμπτω τη δυσαρμονία και την αντιπολιτευτική διάθεση να δημιουργήσουν δυσαρμονίες επιτροπές σε σχέση με την Ολομέλεια, το οποίο το θεωρώ ανεφαντικειμένου και χωρίς κανένα νόημα. Οι επιτροπές πρέπει να είναι σε αρμονία με τη Βουλή και ούτω καθεξής. Άρα η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, αν και εφόσον συντρέχουν ισχυροί λόγοι να ολοκληρώσει τη θητεία της, και συντρέχουν σοβαροί λόγοι να ολοκληρώσει, νομίζω ότι δεν έχει κανένα λόγο να κάνει πρόεδρος εκλογής. Σαν καπρίτσιο που φαίνεται. Δηλαδή, άμα πάμε τον Ιούνιο ή το πάμε τον Μάιο και δεν πάμε τον Οκτώβριο. Τι. Εγώ ως οικονομολόγος λέω ότι κάθε μέρα η κυβέρνηση κερδίζει. Κερδίζει από την οικονομία, κερδίζει από τη βελτίωση των συνθηκών. Δεν τρέχει κανένας λόγος να κάνει προώρες εκλογές αυτή τη στιγμή. Κανένας, μα κανένας λόγος, τουλάχιστον από τους προβλεπόμενους συνταγματικά ή πολιτικά. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Θα ολοκληρώσει το έργο, θα κρυθούμε τον Οκτώβριο. Δεν είστε σε κυβέρνηση. Επαναλαμβάνω, οι μισές κυβερνήσεις στην Ευρώπη, οι μισές, είναι οι κυβερνήσεις μειοψηφίας. Πάνε στη Βουλή, παίρνουν ψήφο εμπιστοσύνης. Τελειώνει η ιστορία αυτό. Εκεί τελειώνει η ιστορία. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αν κάποια νομοσχέδια, ακόμα και αν είσαι κυβέρνηση μεγάλης πλειοψηφίας, κάποια νομοσχέδια που η αντιπολίτευση θεωρεί ότι δεν έχουν την πλειοψηφία για χίλιους λόγους, που είναι ευαίσθητα θέματα, μπορεί να πει ονομαστική. Μέχρι εκεί. Mm-hmm. Τι άλλο. Δηλαδή θεσμικά η πρόταση μορφής αντιπολίτευσης δεν μπορούσε να γίνει, την απέσυρε. Εμείς δεν παραμείναμε ως κυβέρνηση μειοψηφίας, ζητήσαμε ψήφο εμπιστοσύνης, πρωτοβουλία Αλέξη Τσίπρα. Mm-hmm. Τι άλλο να κάνεις. Ένα τελευταίο, κύριε Υπουργέ, ήθελα να το πω από την αρχή, το είχα σημειώσει, το ξέχασα. Τι έγινε με το διαγωνισμό για το Λιγνίτι, για τη ΔΕΗ. Σήμερα 12 η ώρα έλεγε ο διαγωνισμός. Ναι, αυτό θυμάμαι. Κατατέθηκαν δύο φάκελοι. Mm. Τώρα έχει μπει στη φάση που ανοίγουν οι φάκελοι και θα ακολουθηθεί η διαδικασία. Mm. Δεν έχω είδηση προς το παρόν. Ναι, δεν έχουμε είδηση. Η συνέντευξή μας ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Να τα ξαναπούμε πάρα πολύ σύντομα. Και θα σας πάω σε μία όλους μαζί και τον κύριο Σταθάκη σε μία πολύ διαφορετική βιβλιοθήκη. Σωστά. Διότι χθες σας παρουσιάσε μία πολύ ωραία δουλειά που γίνεται στις ακαδημίες και με τα παιδιά και τους προπονητές του Αστέρα Τρίπολης που είδα με τα μάτια μου και ζήτησα να γίνει ρεπορτάζ από τον Δημήτρη Δημητρίου και έγινε και άξιζε. Εγώ θα σας πάω σε μία ομάδα που είναι η αγαπημένη μου ομάδα, είναι η δικιά μου ομάδα. Ναι, είναι υποκειμενικό, αλλά είμαι πολύ περήφανος γιατί το προσφυγικό αυτό σωματείο και ιδιαίτερο γυμναστικό σύλλογο. Παρουσιάζει τη δική του ιστορική βιβλιοθήκη. Αξία δεν έχει. Ο Ιστορικός Σύλλογος του Απόλλων Σμύρνης, που ξεκίνησε από τα Ιερά Χώματα της Μικράς Ασίας από τη Σμύρνη, μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, ήρθε και εγκαταστάθηκε εδώ πέρα, στα περίχωρα της Ιωνίας, μέχρι το δεκαετία του 1940, που έκανε το ιστορικό γήπεδο της Ριζούπολης. Το προσφυγικό σωματείο, με οδηγό το ιστορικό και πολιτιστικό του υπόβαθρο, πήρε την απόφαση και δημιούργησε τη δική του αθλητική και ιστορική βιβλιοθήκη. Η παρουσίασή της έγινε στην αίθουσα τροπέων του γηπέδου Γεώργιος Καμάρα στη Ριζούπολη και η άλλη διάσταση ήταν εκεί. Ο πρόεδρος του Γυμναστικού Συλλόγου Απόλλων Σμύρνης, Παναγιώτης Καταβέλος, ο οποίος είχε και την ιδέα για τη δημιουργία της βιβλιοθήκης, στάθηκε κατά την παρουσίαση στην ιστορική σημασία του εγχειρήματος, αλλά και στα ωφέλη που θα προσφέρει αυτή στις νεότερες γενιές. Ενώ επισήμανε ότι θα φιλοξενεί στο μέλλον και οι μερίδες παρουσιάσεις συγγραμμάτων και ντοκουμέντων σχετιζόμενων με τον αθλητισμό και τον πολιτισμό. Πιστεύουμε ότι με τα στοιχεία που θα μαζέψουμε, με τα βιβλία, με φωτογραφίες, άλλοι μας στέλνουν και DVD, θα μαζέψουμε πάρα πολλά στοιχεία, θα είναι μια πολύ χρήσιμη βιβλιοθήκη, όχι μόνο για τον Απόλλωνα, ξαναλέω, για τον αθλητισμό, αλλά και για τη Σμύρνη.
Η αθλητική βιβλιοθήκη περιλαμβάνει συγγράμματα με την ιστορία του Απόλλωνα αλλά και άλλων αθλητικών σωματείων, όπως και πεζογραφία από όλο το φάσμα του ελληνικού αθλητισμού και της ελληνικής και ξένης αθλητικής λογοτεχνίας. Η ιστορική βιβλιοθήκη περιλαμβάνει βιβλία, μεταξύ των οποίων αρκετά σπάνια συγγράμματα για τη Σμύρνη, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή της Μικράς Ασίας. Δεν έχουμε ψευδεστήσεις ότι παρουσιάζουμε βιβλιοθήκη αναγνωστήριο σε πλήρη ανάπτυξη. Παρουσιάζουμε την αρχή της προσπάθειάς μας αυτής, μια υποδημιουργία βιβλιοθήκη αναγνωστήριο. Και με την αφορμή αυτή της γνωριμίας μας με το ευρύτερο κοινό, να παρακαλέσουμε όσους συμμερίζονται το σκοπό και το πολιτιστικό προορισμό αυτής της πρωτοβουλίας να ανταποκριθούν με όποιο τρόπο θέλουν, κυρίως με βιβλία που περιστρέφονται σε αυτές τις δύο θεματικές ενότητες. Αθλητισμός γενικά, Σμύρνη Μικρά Ασία. Ιστορία, λαογραφία, χάρτες, μαρτυρίες, απομονεύματα, λευκώματα κλπ. Και βεβαίως ό,τι έχει σχέση με την ιστορία του Απόλλωνα που έχουμε δημιουργήσει ειδική προθήκη γι' αυτό.